Τι αντιδράσεων έχει πυροδοτήσει η πρόκληση Αλβανών εθνικιστών στον αγώνα Σερβίας-Αλβανίας στο Βελιγράδι, που σήκωσαν μέσα στο γήπεδο τηλεκατευθυνόμενο αεροπλανάκι με σημαία χάρτη της Μεγάλης Αλβανίας που περιλαμβάνει τη Σερβία, την Ήπειρο και την Κέρκυρα. Η αλβανική ομάδα έτυχε θερμής υποδοχή στην επιστροφή της στα Τίρανα, ενώ ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα έριξε κι άλλο λάδι στη φωτιά, κάνοντας λόγο για εξευτελισμό των Σέρβων. Στην Πρίστινα του Κωσόβου, Αλβανοί εθνικιστές ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, ενώ ομάδες άλλων εθνικιστικών οργανώσεων προκάλεσαν επεισόδια εις βάρος ομογενών στην Δερβιτσάνη και το Αργυρόκαστρο. Ο ΣΚΑΙ επικοινώνησε με κατοίκους των μειονοτικών χωριών και θα δούμε στο ρεπορτάζ πώς περιγράφουν τα όσα συνέβησαν. Το σημαντικό είναι ότι η ομάδα ήθελε να συνεχίσουμε το παιχνίδι και κάθε στιγμή που ήμασταν με τους Αλβανούς ποδοσφαιριστές θέλαμε να παίξουμε και να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Λίγες ώρες μετά τον ημιτελή αγώνα της ντροπής, οι παίκτες της Εθνικής Αλβανίας επέστρεψαν στα Τίρανα και έγιναν δεκτοί με τιμές εθνικών ηρώων. Νωρίτερα, η αποστολή της Αλβανίας κυκλοφορούσε στο Βελιγράδι, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Όλοι είδατε τι συνέβη. Δεν μπορώ να σχολιάσω για το ποιος έφταιξε, τι συνέβη. Θα το αναφέρουμε με τους συναδέλφους μου στην UEFA και από εκεί και πέρα θα αποφασίσουμε τι θα γίνει. Το πανηγυρικό κλίμα στα Τίρανα ήρθε σε απόλυτη αντίθεση με το κλίμα τρόμου στο χωριό Δερβιτσάνη κοντά στο Αργυρόκαστρο, όπου κατοικούν Έλληνες. Σύμφωνα με καταγγελίες Αλβανοί εθνικιστές, μετά τη διακοπή του αγώνα βγήκαν στους δρόμους με αποκλειστικό σκοπό τον εκφοβισμό των ομογενών. Δημιουργήθηκε μια αυτοκινητοπομπή περίπου των 100 αυτοκινήτων. Μπήκε στο κεφαλοχώρι της περιοχής της Κάτω Αδρόπολης, τη Δερβιτσάνη, προκαλώντας κάποιες φορές αυτοκίνητα σε τζάμια καταστημάτων. Ξεχωρίστηκε ένας Έλληνας φοργιοπυρώτης. Ο ΣΚΑΙ επικοινώνησε με κατοίκους της Δερβιτσάνης, οι οποίοι έγιναν αυτόπτες μάρτυρες των επεισοδίων. Ακούω χτύπημα καμπάνας και ρηπεί όπλο. Συγκεκριμένα τα μάτια μου αυτή τη στιγμή είδαν πολλούς κάτοικους του χωριού και 2-3 αυτοκίνητα κατεστραμμένα. Εν τω μεταξύ έχω χτυπήσει με σιδηρολωστό και βιτρίνες μαγαζιών. Σύμφωνα με τον Γιώργο Μίτιλη, τα επεισόδια δεν είναι πρωτοφανή. Εγώ το βλέπω σαν εκφοβισμό αυτό τώρα. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, δεν είναι η μοναδική. Η ψεσινή ήταν η πιο μαζική, θα την πω. Η πιο αισχρή, η πιο δυναμική και δεν ξέρω τι άλλη λέξη να πω για να καταλάβουμε ότι έφτασε πια στο άκρο η κατάσταση. Στα Βαλκάνια έχουμε πολύ δυσάρεστες ιστορικές εμπειρίες και είμαι βέβαιος ότι οι κυβερνήσεις και των δύο γειτονικών και φίλων χωρών να δώσουν ισχυρή την αίσθηση της περιφερειακή σταθερότητα. Οι κάτοικοι της Δερβιτσάνης προφανώς πέρασαν μια ταραγμένη νύχτα σε αντίθεση με τον Υπουργό Ευάγγελο Βενιζέλο και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών που κοιμούνται του καλού καιρού. Στο μεταξύ, πριν από λίγο, η αρμόδια επιτροπή της UEFA, κυρίες και κύριοι, επέβαλε πειθαρχικές διώξεις στη Σερβία και την Αλβανία. Οι φιλοξενούμενοι, λοιπόν, κατηγορούνται για την άρνησή τους να αγωνιστούν αλλά και για τη σημαία της Μεγάλης Αλβανίας που εμφανίστηκε στο γήπεδο πριν το φινάλε του ημιχρόνου. Όσον αφορά στους γηπεδούχους, κλήθηκαν σε απολογία για ρήψη κροτίδων και φωτοβολίδων, εισβολή οπαδών στον αγωνιστικό χώρο και ανεπαρκή οργάνωση σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας. Η απόφαση αναμένεται να γίνει γνωστή στις 23 Οκτωβρίου.